Γιατί γιγαντώθηκαν τα κόκκινα δάνεια για τα λαϊκά νοικοκυριά και τους αυταπασχολούμενους, γιατί οι πολιτικές των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟ και ΣΥΡΙΖΑ, στο όνομα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, κατακρεούργησαν μισθούς, συντάξεις, με συνεχείς περικοπές σε υγεία, πρόνοια και παιδεία, μειώσεις στις κρατικές δαπάνιες για συντάξεις και ασφαλιστικά ταμεία, μειώσεις στην τοπική διοίκηση για να βάζουν και αυτοί φόρους. Κατάργηση του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, εκτόξευση των έμεσων φόρων. Ήδη την περίοδο Γενάρη-Φλεβάρη του 2019 αυξήθηκαν τα έσοδα από την έμεση φορολογία που καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός με το ματωμένο πρωτογενές πλεόνασμα στο 822 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ σημαντική μείωση καταγράφουν οι δαπάνες. Ταυτόχρονα έχουμε μέτρα άμεσης στήριξης της καπιταλιστικής κερδοφορίας, όπως η κρατική επιδότηση του συνόλου των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για νέους ως 25 ετών, μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη και πολλά άλλα. Έτσι λοιπόν εξασφαλίζεται η υπερπλεονάσματα μέσω της περαιτέρω επιβάρησης του λαού. Αυτό είναι ο ταξικός προσανατολισμός σας και αυτό, γι' αυτό έχετε την έγκριση και τη στήριξη της διαδικασίας των ευρωπαϊκών εξαμήνων, δηλαδή της μόνιμης αντιλαϊκής εποπτείας. Η κυβερνητική λοιπόν οικονομική πολιτική, όπως και των προηγούμενων της Νέας Δημοκρατίας, βοηθάνε την καπιταλιστική κερδοφορία και με τη μείωση του εργασιακού κόστους. Εξάλλου, όπως ακούσαμε και από τον Υπουργό Οικονομικών, έχετε οδηγό το πρόγραμμα Roosevelt, που εξυμνείται από όλο το αστικό σύστημα, γιατί στην περίοδο της κρίσης μείωσε κατακόρυφα την αμοιβή της εργατικής δύναμης, δηλαδή το εργασιακό κόστος, και εξασφάλισε υψηλότερη κερδοφορία στους επιχειρηματίες. Εξάλλου και τα συσίτια και ό,τι έκανε εκείνη την εποχή το αντιγράφεται για να μην ξεσηκώνεται ο κόσμος. Και εδώ διπλασιάστηκαν οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης από το 2013 μέχρι το 2018, καθώς και οι μισθοί στους χαμήλωσαν στους μισθωτούς. Αυτό το αποδεικνύει και μια σχετική μελέτη της Τράπεζας Ελλάδας, που αναφέρεται καθαρά και λέει «Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας έδωσαν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τόσο το μισθολογικό κόστος, όσο και την απασχόληση από το 2014 μέχρι σήμερα». Εννοώντας βεβαίως σε όφελος της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Αυτό είναι ο πυλώνας της στρατηγικής σας που ονομάζεται ανάπτυξη. Συνεπώς, σε τέτοιες συνθήκες και με τέτοια φοροεπίθεση και φορολιστία και εργασιακές σχέσεις λάστιχο και ανεργία να πλησιάζει το 20%, είναι φυσικό να μην μπορούν να εξοφλήσουν δάνεια που είχαν συνάψει σε παλιότερες εποχές. Και το φαινόμενο αυτό είχε μαζικό χαρακτήρα. Έρχεστε λοιπόν με την παρούσα τροπολογία να δώσετε κάποια λύση που ονομάζεται ρύθμιση και δεύτερο πυλώνα της στρατηγικής σας, όπως μας είπε ο κύριος Δραγασάκης. Όμως, σε τι κατεύθυνση? Καταργώντας και αυτή την ελάχιστη δικαστική προστασία που είχε απομείνει γύρω από την πρώτη κατοικία των λαϊκών οικοκυριών. Είναι καθαρά σε όφελος των τραπεζικών ομίλων και σε βάρος των υπερχρεωμένων λαϊκών οικοκυριών, αφού οι δανειολήπτες μένουν έκθετοι στους εκβιασμούς των τραπεζών για να δεχτούν ακόμα χειρότερους όρους. Η λογική τους, η εντάσσεση στη ρύθμιση και πληρώνει στις δόσεις που εγκρίνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για λογαριασμό των τραπεζών, ή αλλιώς το σπίτι σου μπαίνει σε πληστηριασμό. Αλλά και στην περίπτωση ένταξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, πάντα θα υπάρχει προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα είναι συνεπής και συνεργάσιμος
και με αιματηρές οικονομίες θα εξοφλεί τις δόσεις. Ωστόσο, οι αυστηρότεροι όροι αποκλείουν από τη ρύθμιση χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά, αφού οι όροι είναι άθρηστικοί και όχι διαζευτικοί. Αλλά και όσοι μισθωτοί έκαναν ρύθμιση σε παλιότερα χρόνια, είναι σε δυσμενέστερη θέση. Έτσι αφήνονται έρμεα των εκβιασμών και πληστηριασμών ή απειλούνται ανά πάσα στιγμή με ανέρεση ή αλλαγή της ρύθμισης λόγω αλλαγής της οικονομικής τους κατάστασης, που βεβαίως όλα αυτά εσείς δεν τα παίρνετε υπόψη. Έτσι συγκεντρώνεται αστικός χώρος σε επιχειρηματικούς ομίλους να τα αξιοποιήσουν σε άλλες κερδοφόρες χρήσεις. Αλλά και η επιδότηση των δόσεων από το δημόσιο που προπαγανδίζει η κυβέρνηση αποτελεί στην πραγματικότητα μια έμεση κρατική επιδότηση προς τους τραπεζικούς ομίλους, εξασφαλίζοντας συνολικά στις τράπεζες σημαντικά ποσά και κέρδη για χρόνια, όσα χρόνια θα διαρκούν οι ρυθμίσεις. Μήπως αυτή εννοείται ως επιστροφή στην κανονικότητα? Αλλά το ίδιο δεν κάνατε και με τους εφοπλιστές. Τους επιδοτείτε με εκατομμύρια ευρώ δήθεν για τις άγονες γραμμές, για να εξυπηρετηθούν από μακρισμένα νησιά. Όμως και τσουχτερά εισιτήρια έχουν και αφορολόγητα καύσιμα τους εξασφαλίζετε. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε στο παρόνομο σχέδιο του Υπουργείου τροπολογία που περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα ανακούφισης της λαϊκής οικογένειας από την υπερχρέωση. Έχετε τη δυνατότητα να συμπεριλάβετε αυτά τα μέτρα που προτείνουμε για τη δραστική μείωση των χρεών των λαϊκών οικογενειών, στις οποίες θα, προς τις τράπεζες, στις οποίες θα πρέπει να μετατεθεί το βάρος της κρίσης. Συγκεκριμένα προτείνουμε διαγραφή τόκων, διαγραφή του 50% των οφειλών, πάγωμα οφειλών, αναστολή πληρωμών, μείωση οφειλών των ΕΒΕ, των φτωχών αγροκτηνοτρόφων και ψαράδων, πάυση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον των λαϊκών οικογενειών και περιορισμό της υποθήκης στο ύψος του αρχικού δανείου. Βεβαίως βάζουμε όρια, ώστε να αφορούν πραγματικά μικρομεσαίους, χαμηλά εισοδήματα, που έχουν πρόβλημα. Συνεπώς, στο ερώτημα που μας έθεσε ο κύριος Τσακαλώτος, ποιος θα πληρώσει αυτός που έχει και τον φοροαπαλλάσσεται. Στα λόγια λοιπόν παριστάνεται τη φιλολαϊκή κυβέρνηση, στην πράξη όμως έχετε κόφτες τις βασικές ανάγκες, όπως είναι η λαϊκή στέγη. Με την πολιτική σας, εκτός από τη διεύρυνση της φτώχειας, θα δημιουργήσετε με αυτό το νομοθέτημα και αστεγούς. Αυτή είναι η καπιταλιστική βαρβαρότητα που υπηρετείτε με συνέπεια και θεωρείτε αδύνατη και ουτοπία κάθε φιλολαϊκή ρύθμιση.